Καταρχήν σίγουρα τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε τα ξενοδοχεία σιγά σιγά να γεμίζουν και να πιάνουν υψηλές πληρότητες. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα αυτή η κίνηση θα κορυφωθεί. Από εκεί και μετά το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι συνάδελφοί μας έχουν επαναπροσληφθεί. Ξέρουμε ότι η σεζόν θα είναι μια πολύ καλή όσον αφορά τη χώρα, τους ξενοδόχους και τους εργαζόμενους σε ένα βαθμό. Από εκεί και μετά δεν μπορώ να μην καυτηριάσω, θα έλεγα, έτσι ακριβώς, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά ότι παροτρύνει τους εργοδότες να αμείβουν και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας. Θα πω ότι δυστυχώς από ευχολόγια έχουμε χορτάσει. Εμείς θέλουμε πράξεις και οι πράξεις είναι αυτές που με νόμους, μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, να τηρηθούν οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, γιατί υπάρχουν συμβάσεις. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι κινήσεις, όπως η υποχρεωτικότητα της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας να γίνει υποχρεωτική, μια σύμβαση που την συνυπογράψαμε μαζί με τους εργοδότες και από κοινού στείλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας που το ώστε να γίνει υποχρεωτική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Αυτό σημαίνει ότι αν γινόταν αυτή η σύμβαση υποχρεωτική, θα υπήρχε ισονομία όσον αφορά για τους εργαζόμενους και θα αμοιβόταν το ίδιο από εκεί και μετά και για τις επιχειρήσεις να μην υπήρχε ο αθέμητος ανταγωνισμός. Εμείς λοιπόν θέλουμε στην πράξη να γίνονται όλα αυτά και όχι στα λόγια. Με συγχωρείτε τώρα, ο Υπουργός γιατί λέει όχι, γιατί στυλιώνει και τα πόδια όταν λέτε ότι υπάρχει μία σύμβαση εργασίας η οποία συνυπογράφεται και από εσάς και από τους εργοδότες, ζητάτε και οι δύο να κηρυχθεί υποχρεωτικότητά της και το Υπουργός λέει όχι. Ακούστε να δείτε, ο κάθε Υπουργός δυστυχώς έχει αυτό το καρπούζι, αυτό και το μαχαίρι. Αυτό σημαίνει όπως έκαμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισυτισμό υποχρεωτική. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι είχε την πολιτική βούληση και καλά το έκανε. Ακριβώς το ίδιο έπρεπε να κάνει και για την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας του νομού Ηρακλείου, που θα πούμε εδώ πέρα ότι μισθολογικά είναι περίπου η ίδια με την Πανελλήνια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων που είναι υποχρεωτική. Η οποία σας καλύπτει πάντως αυτή, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι υποχρεωτική, μισθολογικά περίπου είμαστε στο ίδιο. Ναι. Από εκεί και μετά η τοπική συλλογική σύμβαση ρυθμίζει παραμέτρους, θα έλεγα, θεσμικά θέματα, όπως είναι η λόγω απόσταση των ξενοδοχείων από το Ηράκλειο σε απομακρυσμένες περιοχές όπως τα Μάλια. Εκεί λοιπόν έχουμε προνοήσει και έχουμε βάλει ότι έχει υποχρέωση ο κάθε εργοδότης να μεταφέρει τους εργαζόμενους από το Ηράκλειο στον τόπο εργασίας. Μα αυτό γίνεται χρόνια, κύριε Κοκολάκη. Ακριβώς, ναι, γίνεται. Εμείς όμως θέλουμε αυτό το πράγμα και επισήμως να γίνει υποχρεωτικό με τη βούλα που λέγαμε του Υπουργείου. Σίγουρα πολλοί εργοδότες βάζουν τα μεταφορικά μέσα, άλλοι το εκμεταλλεύονται και δεν το βάζουν, ένα μικρό ποσοστό, ή δίνουν το αντίτιμο τέλος πάντων του εισιτηρίου, το χτέλ. Από εκεί και μετά έχουμε και κάποιες παραπάνω ειδικότητες, λόγω ότι ο νομός Ηρακλείου έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία που αναγκαστικά έχει περισσότερες ειδικότητες, γιατί σε άλλους νομούς της χώρας αυτές οι ειδικότητες δεν υφίστανται. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει επιτέλους αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας να γίνει υποχρεωτική. Μάλιστα. Και η μόνη άρνηση είναι αυτή, δηλαδή το μόνο επιπλέον είναι η μεταφορά του κόσμου και δεν έχει γίνει δεκτό από τον Υπουργό. Δηλαδή τώρα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Ναι, είναι και κάποιες άλλες ειδικότητες παραπάνω που υπάρχουν μέσα στη σύμβαση που δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, είναι κατανοητό από τη στιγμή που υπάρχει κοινή θέση, συνένεση και από εσάς και από τους εργοδότες σε ό,τι έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα αυτή της κλαδικής σύμβασης. Αλλά από τη στιγμή τουλάχιστον που υπάρχει αυτή η κοινή θέση, σας καλύπτει η Πανελλήνια Σύμβαση. Αλλά από την άλλη, αυτή η καλή σχέση μπορεί να σας βοηθήσει όλους για να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά. Είπατε ότι επαναπροσλήφθηκαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι υπαλλήλοι στο σύνολό τους. Σημαίνει ότι αυτή την ώρα δεν μιλάμε για έλλειψη εργατικών χεριών, θέλετε να πείτε?
Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι όλοι οι παλιοί εργαζόμενοι επαναπροσδιορίστηκαν. Από εκεί και μετά υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο εργατικό δυναμικό. Συγγνώμη, αυτό αποδεικνύεται ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, ανήλικα παιδιά, έχουν μπει στο στίβος της εργασίας από νωρίς, από 15 έως 18 χρονών, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από την επιθεώρηση εργασίας. Αυτό που έχει γίνει φέτος δεν έχει ξαναγίνει, ότι πάρα πολλά ανήλικα παιδιά έχουν ενδιαφερθεί να βγάλουν αυτό το βιβλιάριο που πρέπει να βγάλουν με τη σύμφωνη γνώση του κηδεμόνα του πατέρα τους, που το ώστε να εργαστούν σε επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί που είναι ανήλικο και θέλει να εργαστεί, πρέπει να πάρει μία αίτηση από τον εργοδότη, γιατί είναι αυστηρή η νομοθεσία όσον αφορά την εργασία σε ανήλικα παιδιά. Αυτό συνεννοεί και ο κηδεμόνας του παιδιού, ούτως ώστε να εργαστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπου αλλού θέλουν. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν οι οικογένειές τους να τα βγάλουν πέρα, αυτό μου λέτε? Γιατί ζορίζονται ακόμα και για το προστοζήν, αυτό μου σίγουρα, λέτε? Σίγουρα βλέπουμε το διμάρκο καθημερινά να ανεβαίνει, βλέπουμε τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να αυξάνονται, τα καύσιμα, η ενέργεια. Λοιπόν, τα παιδιά βλέποντας τι ζουν οι οικογένειες, τα νοικοκυριά, προσπαθούν και αυτά να βοηθήσουν στον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας, για να μπορέσουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στις καθημερινότητες, τις ανάγκες των νοικοκυριών. 15 με 18 ετών, αλλά υπό προϋποθέσεις, όπως λέτε, τα παιδιά που μπαίνουν από νωρίς στο στίβο της εργασίας, οι νέοι, δεν μιλάμε για παιδιά, οι νέοι, οι έφηβοι, οι νέοι που μπαίνουν στο στίβο της εργασίας για να βοηθήσουν την οικογένεια, όπως λέτε, στοιχεία επιθεώρησης εργασίας που δείχνουν ότι βγάζουν αυτά τα περίφημα τα βιβλιάρια, βιβλιάριο εργασίας, έτσι λέγεται. Έτσι, ναι, βιβλιάριο εργασίας, θέλει και να υπάρχει μια βεβαίωση ιατρική, γνωμάτευση, τέλος πάντων, ότι είναι υγιής το παιδί. Ό,τι είναι απαραίτητο, τέλος πάντων, για να μπορούν τα παιδιά να δουλέψουν. Αυτές είναι οι δύσκολες συνθήκες του σήμερα, αυτά είναι τα δύσκολα αυτής της καθημερινότητας. Εγώ βέβαια θα αναφέρω και θα πω ότι καταρρύπτεται αυτό που λένε κάποιοι, είτε ξενοδόχοι, ότι οι εργαζόμενοι είναι ντεμπέγιδες ή τα παιδιά είναι απρόθυμα να δουλέψουν, οι νέοι είναι απρόθυμοι. Αυτό καταρρύπτεται όχι στα λόγια που το βάζουν κάποιο, αλλά μέσω των μηχανισμών εκείνων πραγματικά που βλέπουν την καθημερινότητα, ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, είτε ανήλικοι είτε εργαζόμενοι, μπαίνουν στο στίβο της εργασίας για να εργαστούν. Αυτά τα λένε κάποιοι λίγοι και ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Κύριε Κουκουλάκη, δώστε μου τη δυνατότητα να βάλω λίγο στην κουβέντα μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη το Βαρδάκη, γιατί και εκείνος από τη δική του την πλευρά μία ανακοίνωση έχει βγάλει, ένα δελτίο τύπου, αναφορικά με τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Λοιπόν, να σας ακούσω, κύριε Βαρδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κουγεράκη, καλημέρα και στον κύριο Κουκουλάκη. Κύριε Κουγεράκη, τα πράγματα είναι απλά. Άκουσα και τον κύριο Κουκουλάκη προηγουμένως και θα πω μια κουβέντα για το τελευταίο. Δεν είναι κανείς γνωστός στην Ελλάδα. Τα στατιστικά στοιχεία, όχι τα του Βαρδάκη, του Κουκουλάκη, της Κουγεράκη, των διαχειριστικών αρχών, δείχνουν άλλα για την εργασία στην Ελλάδα. Ο Έλληνας είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία τουλάχιστον. Δεν είναι λοιπόν κανείς γνωστός, όπως λένε κάποιοι, αλλά είναι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα και οι μισθοί. Κυρία Δουγεράκη, όσον αφορά το δελτίο τύπου, όταν ο κύριος Μητσοτάκης, βγαίνοντας από το συνέδριο του ΣΕΤΕ, έκανε διάγγελμα και προέτρεψε αυτό που είπατε προηγουμένως, τους εργοδότες να δώσουν καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους στον τουρισμό, κάτι ξέρει και το είπε. Δεν το είπε τυχαία. Ξέρει τι γίνεται στον χώρο του τουρισμού. Αλλά δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας αυτή τη στιγμή να προτρέπει, αν θέλετε, τους επιχειρηματίες του τουρισμού να δώσουν καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους, όταν η ίδια η κυβέρνηση αθετεί αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Κοκολάκης, να κάνει υπογραφική τη σύμβαση, την τοπική σύμβαση στον τουρισμό, και όχι, δεν είναι μόνο ο τουρισμό, που μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή λιγότερα προβλήματα επειδή καλύπτεται από την πανελλαδική σύμβαση, αλλά είναι και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι, κυρία Δουγεράκη, όπως ξέρετε, μετά από 4-5 μήνες απεργία, τη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων 50 ετών στη χώρα, είναι ακόμα ξεκρέμαστοι.
και μην πούμε τώρα και, και θα έρθω και στο πρώτο θέμα, αλλά για να μην το ξεχάσω, μην πούμε πάλι ότι αυτά συνέβαιναν και παλιότερα, γιατί κυρία Δουλειράκη δεν συνέβαιναν. Υπήρχε υποχρεωτικότητα των συμβάσεων και πέστε μου εσείς στον εργασιακό, στο δημοσιογραφικό εργασιακό σας βίο μέχρι σήμερα, ακούσατε ποτέ μέχρι προηγούμενα έτη να απολύονται, ακούστε είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα σας πω, να απολύονται εργαζόμενοι στον χώρο των τουριστικών λεωφορείων μετά από 30 και 35 χρόνια χωρίς αποζημίωση? Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό, κύριε Βουγγεράκη. Τώρα γιατί συμβαίνει? Γιατί έχει δώσει το θάρρος στον κακοπροαίρετο, και ευτυχώς στους κακοπροαίρετους και ευτυχώς είναι λίγοι οι εργοδότες, να δημιουργούν αυτές τις προοπτικές εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό εννοείται ότι εμείς δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι, απαρατήρητο. Όσον αφορά τώρα το θέμα του τουρισμού και όσον αφορά την αύξηση των μισθών που ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι μεσούς της τουριστικής περίοδου, κυρία Δουγεράκη, κήρυξε τη σύμβαση υποχρεωτικής στον επιστημισμό τουρισμού. Προχθές, πριν 2-3 μέρες. Δηλαδή στα τέλη του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι είμαστε στη μέση του τουρισμού. Γιατί 7 μήνες δεν άκουε την κραυγή αγωνίας όλων των εργαζομένων των συνδικάτων στον επιστημισμό τουρισμού και να κάνει το αυτονόητο να κηρύξει τη σύμβαση υποχρεωτική? Έρχεται λοιπόν σήμερα. Και ενώ αρνείται πεισματικά ο αρμόδιος υπουργός, κ. Γκατζηδάκης, να κηρύξει υποχρεωτική τη σύμβαση στον τουρισμό, στις τοπικές συμβάσεις. Για την οποία συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι, αυτό, να το πούμε έτσι. Τώρα, έτσι. Είναι από τις λίγες φορές που συμφώνησα και για τη σύμβαση, αλλά και για την υποχρεωτικότητα εργοδότες και εργαζόμενοι. Τι να πω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ας αφήσουν λοιπόν τα φύκια και τις μεταξύτες κορδέλες η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ας σκύψει στο πραγματικό πρόβλημα, ας σταματήσει να κοροϊδεύει και να διατηρεί την ομιλία σε χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, αφήσει τους εργοδότες. Οι εργοδότες, εάν υπάρχει υποχρεωτικότητα των συμβάσεων και υπάρχει βέβαια ελεκτικός μηχανισμός, και αυτό αξίζει να το πούμε, διότι μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο κ. Κοκολάκης, ότι σήμερα μετά από 3 χρόνια δυστυχώς οι ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και αν σήμερα κηρυχτούν οι συμβάσεις όλες τις υποχρεωτικές, δεν υπάρχει ο ελεκτικός μηχανισμός εκείνος ο οποίος θα ελέγξει, για να πούμε πάλι, να μπούμε πάλι στους λίγους έστω κακοπροαίρετους εργαζόμενους και τους εργοδότες, συγγνώμη, και αν τους επιβάλλει την υποχρεωτικότητα της συμβάσης. Τα έχουμε πει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές με τον κύριο Κοκολάκη και ξέρουμε ποια είναι η εικόνα η οποία επικρατεί στην αγορά. Λοιπόν, κυρία Δουγεράκη, η υποχρεωτικότητα είναι πλέον θεσμός. Πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Δημιουργεί όρους αξιοπρέπειας. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι πλέον αρμόδιος είναι να μιλήσει μόνο ο κύριος Χατζηδάκης και να πει από τη στιγμή που έχει τη συνένεση και των δύο, δηλαδή εργοδοτών, εργαζόμενων, εργαζόμενων, εργοδοτών. Γιατί δεν έχουμε αυτή την υποχρεωτικότητα για να ρυθμιστούν επιμέρους θέματα, να είναι καλύτερα τα πράγματα και να νιώθουν πιο ασφαλείς οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω, λέτε το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη να πήγαινε προς τον κύριο Χατζηδάκη, δεν ξέρω. Κυρία Δουγεράκη, είπατε πολύ σωστά και έτσι δείχνουν τα στοιχεία ότι φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο. Καλό θα είναι στο τέλος να κάνουν ταμείο και οι ξενοδόχοι, αλλά να κάνουν ταμείο και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι όλοι ξέρουμε πώς βίωσαν, τι βίωσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια της πανδημίας. Κλείθηκαν να επιβιώσουν με 5,34 ευρώ. Τα χρέη όλα έχουν συσσωρευτεί. Οι λογαριασμοί έχουν πάει όλοι πίσω. Οπότε καλό θα είναι να σεβόμαστε και τον κόπο αυτών των ανθρώπων που διαχρονικά, αν θέλετε, έβαλαν πλάτη. Χωρίς ταμείο και όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε τα. Μην μου θυμίζετε καν τα 5,34 και όλα τα υπόλοιπα. Και τα χωρίς ταμείο και όλα τα υπόλοιπα. Διότι εδώ μέσα στον εργασιακό βίο τα πήρε όλα και τα θέρισε η μπάλα. Ήρθε η ώρα όμως, γιατί δεν έχει καμιά οικονομική επίπτωση στο κράτος, κυρία Δουγεράκη. Ο εργαζόμενος που θα δουλέψει και θα βάλει πλάτη και σωστά βάζει πλάτη, τουλάχιστον να πάρει αυτό που δικαιούται. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κοκολάκης, στις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν μέσα στα νοικοκυριά, στις οικογένειες αυτή την ώρα. Όταν έφηβοι, όταν νέοι ηλικίες 15 έως 18 ετών
που καλά κάνουν, καλά κάνουν. Από την άλλη πλευρά βγαίνουν έξω, αναζητούν δουλειά, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να βοηθήσουν και τον εαυτό τους και την οικογένειά τους παράλληλα με τις σπουδές τους, και η περίοδος αυτή προσφέρεται με όλα τα νόμιμα μέσα, έτσι όπως τα είπε ο κύριος Κουκολάκης. Σας ευχαριστώ. Ρωτήστε τον κύριο Κουκολάκη πόσες τάντες μοιράζει καθημερινά από το εργατικό κέντρο.